Όπως σε όλα τα πανεπιστήμια της χώρας, έτσι και στο ΠΑΜΑΚ, οι φοιτητές απορρίψαμε τον νόμο πλέον και την είδηση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Δώσαμε και συνεχίζουμε να δίνουμε έναν δίκαιο αγώνα για τις σπουδές και το μέλλον μας. Έναν αγώνα που μας γεμίζει με περηφάνεια αλλά και δύναμη για τη συνέχεια. Είναι φανερό πως η επίθεση στις σπουδές μας θα συνεχιστεί και πρέπει να την αποκρούσουμε. Το Υπουργείο Παιδείας έχει ανακοινώσει πως μέσα στο 2024 θα κυρώσει τη σύμβαση της Λισαβόνας Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πλήρη ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση των ιδιωτικών κολεγίων. Αυτό σημαίνει ότι τα 32 ιδιωτικά κολέγια θα γίνουν αυτόματα πανεπιστήμια. Θα φέρει επίσης συγχωνεύσεις, κλείσιμο του 5% των τμήματων των δημοσίων ΑΕΗ, την απόσπαση της παιδαγωγικής επάρκειας από τα πτυχία των ΜΕΤΚΕΠ και του Τμήματος Μεσογειακής Επιστήμης και Τέχνης για Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, νέους αντιδραστικούς εσωτερικούς κανονισμούς στις εστίες που γενικεύουν τα χαράκτια και τις εξώσεις φοιτητών. Τώρα κλιμακώνουμε τον αγώνα μας, γιατί μέσα από τις κινητοποιήσεις μας μάθαμε πώς τα δικαιώματα κατακτιούνται με αγώνες, σε σύγκρουση με την πολιτική της κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των επιχειρηματικών ομίλων. Οι φοιτητές και φοιτήτριες του ΠΑΜΑΚ μπορούμε να μπλοκάρουμε μέτρα όπως υποβολή διδάκτρων στα δημόσια προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, αρχικά για αλλοδαπούς φοιτητές, που στην ουσία προετοιμάζει όμως τη γενίκευσή τους, και να δυναμώσουμε τη διεκδίκηση για κατάργηση των διδάκτρων στα μεταπτυχιακά του ΠΑΜΑΚ.